Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την ανακύκλωση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η εκπρόσωπος του WWF, Βίκυ Μπαρμπόκα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Μπαρμπόκα. Καλησπέρα, κύριε Χατζημίκη, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν βεβαίως ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό αυτών που ανακυκλώνουν, αλλά και υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών που δεν ανακυκλώνουν, αν κατάλαβα καλά. Πολύ σωστά τα περιγράφετε. Πράγματι, έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο οι Έλληνες στο θέμα της ανακύκλωσης και μας δίνει πολύ ελπίδα το γεγονός ότι τουλάχιστον μία φορά το μήνα 86% όπως αναφέρεται των πολιτών ανακυκλώνει. Ωστόσο, θα δείτε ότι υπάρχει μια μεγάλη ψαλίδα, καθώς το 13% όχι μόνο αρνείται να ανακυκλώσει, αλλά δεν γνωρίζει τι είναι η ανακύκλωση. Έχουμε λοιπόν αυτά τις δύο όψεις της ανακύκλωσης που από τη μία μας κάνει να αισιοδοξούμε, από την άλλη βλέποντας μάλιστα ότι το 81% των απορριμμάτων οικιακών και όχι μόνο καταλήγουν στις χωματερές, είναι ένα πολύ σκοτεινό σημείο το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ο καθένας ξεχωριστά αλλά και η πολιτεία με πιο στρατηγικές κινήσεις φυσικά. Τώρα, επειδή αυτή η έρευνα έγινε σε πόλεις τις οποίες οπωσδήποτε εφαρμόζεται το σύστημα της ανακύκλωσης, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό που λέει ότι, επειδή το λέμε ότι αρνείται να κάνει ανακύκλωση, νομίζω αυτό είναι πιο σημαντικό, κυρία Μπαρμπόκα, από το ότι δεν κάνει ανακύκλωση. Σωστό. Αυτό που, όπως το αναφέρετε, το γεγονός ότι οι πολίτες δήλωσαν ότι δεν αξίζει τον κόπο, γιατί πολλοί από αυτούς είναι αρκετά επιφυλακτικοί στο πού καταλήγουν όλα όσα ανακυκλώνουν ή στο ότι τελικά δεν είναι μονόδρομος. Πολλοί θεωρούν ότι είτε ανακυκλώσουν αυτοί, είτε η οικογένειά τους, είτε οι γνωστοί τους, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πιο μεθοδευμένες πολιτικές κινήσεις και στρατηγικές ουσιαστικές που θα οδηγήσουν το θέμα της ανακύκλωσης ένα επίπεδο πιο πάνω από το υπάρχον, θεωρούν ότι όντως δεν αξίζει τον κόπο. Αξίζει όμως να σημειωθεί εδώ ότι αν δείτε ειδικά στις τρεις πόλεις, ότι θα συναντήσετε, υποθέτω και εκεί πέρα, κάνετε πολύ πιο καθημερινές κινήσεις πάνω στο κομμάτι της ανακύκλωσης, βλέπουμε ότι όλο αυτό μας δίνει ένα κίνητρο για να συνεχίσουμε. Και ας δούμε ότι και τελικά η νέα γενιά και τα παιδιά που μαθαίνουν από νωρίς την αξία και τα ωφέλη της ανακύκλωσης είναι αυτοί που τελικά θα μεταλαμπαδεύσουν όλο αυτό το μήνυμα και στις υπόλοιπες, ας πούμε, γενιές, τις μεγαλύτερες γενιές. Ακριβώς, γιατί είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι πριν από πολύ λίγα χρόνια, δεν γνωρίζαμε καν την ανακύκλωση στην Ελλάδα και βεβαίως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Όμως υπάρχει και το φαινόμενο να πηγαίνει στον κάδο της ανακύκλωσης, να πετάς εσύ τα ανακυκλώσιμα υλικά σου και να βλέπεις μέσα να έχει και σκουπίδια. Λυπάμαι, αλλά και σε αυτό το σημείο έχετε δίκιο και λέω λυπάμαι γιατί είναι αυτή η ζωφερή πραγματικότητα. Τείνουμε να είμαστε, να έχουμε ημιτελή την πληροφορία τελικά πολλές φορές, γιατί ενώ βλέπουμε ότι έχουμε την πρόθεση να ανακυκλώσουμε, πολλές φορές πέφτουμε στο λάθος του να πετάμε τις συσκευασίες μας είτε σε δεμένες σακούλες, το οποίο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά λάθη που κάνουμε, είτε να πετάμε τις συσκευασίες με υπολείμματα τροφίμων, το οποίο επίσης είναι κάτι που αντεδείκνεται, ή πολλές φορές βλέπουμε ότι οι συσκευασίες δεν είναι καθαρές. Αυτά είναι τρία πολύ βασικά απλά πράγματα που σιγά σιγά βλέπουμε ότι θα αρχίσει ο κόσμος να τα μαθαίνει. Δηλαδή θα δείτε ότι και πάνω στους κάδους υπάρχουν οι πολύ απλές οδηγίες, ότι εδώ ανακυκλώνουμε καθαρές συσκευασίες που τις πετάμε μεμονωμένα και όχι μέσα σε σακούλες. Αλλά αυτό που εμείς καλούμαστε ως καλύτερη ζωή να γεφυρώσουμε, αν θέλετε, ή να έρθουμε να καλέσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο, είναι οι λεπτομέρειες. Δηλαδή νομίζω ότι όπως αναφέρατε και εσείς, στο χαρτί, στο πλαστικό, στις μεταλλικές συσκευασίες, παρότι είναι πιο χαμηλό το ποσοστό, δεν τα πάμε άσχημα. Εκεί που δεν τα πάμε πολύ καλά είναι στα υπόλοιπα. Δηλαδή, σας δίνω το παράδειγμα με τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές που δεν ξέρουμε που πρέπει να πάνε. Με τις λάμπες. Πράγματα που καλούμαστε πολλές φορές όταν έρχεται η στιγμή να τα πετάξουμε, να δώσουμε μία απάντηση στον εαυτό μας που συχνά δεν την έχουμε. Εκεί λοιπόν, όπως επίσης στο κομμάτι της κομποστοποίησης, που πρόκειται δηλαδή για τα οργανικά υπολείμματα, σκεφτείτε πόσες φορές μαγειρεύουμε και πετάμε τα υπολείμματα των ομών φρούτων και λαχανικών στον κάδο, ενώ όλα αυτά θα μπορούσαν
να κομποστοποιηθούν και τελικά να γίνουν λίπασμα αντί να καταλήξουν στις χωματερές. Υπάρχουν απλές πρακτικές, εύκολες, απλά πρέπει να τα βάλουμε σιγά σιγά όλα αυτά στην καθημερινότητά μας. Μια άσκηση είναι. Το θέμα είναι πώς λοιπόν θα μπουν στην καθημερινότητά μας. Γιατί η άσκηση, επειδή μιλάμε και για άσκηση, μπαίνει λίγο δύσκολα στην καθημερινότητά μας. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό στους Έλληνες. Το πιο απλό που μπορεί ο καθένας μας να κάνει, και εδώ ό,τι και να πούμε, είμαι σίγουρη ότι όποιος και αν αντιπαρατεθεί σε αυτό, είναι το πλέον εύκολο να βγάλει, να ορίσει ένα χώρο στο σπίτι του, όπου θα καθορίζει ποια είναι τα σκουπίδια και ποια είναι προς ανακύκλωση. Αυτό είναι το κομμάτι που ο καθένας μας μπορεί να επιτελέσει μια χαρά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, επειδή έχουν υπάρξει λανθασμένοι πολιτικοί χειρισμοί όσον αφορά τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, αυτό είναι σίγουρα κάτι που η πολιτεία έρχεται και καλείται να ανατρέψει και να αλλάξει. Αλλά θέλω να είμαι αισιόδοξη σε αυτό και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά, όπως είπα και πριν, μέσα από το σχολείο, μέσα από τη γειτονιά, μέσα από τις μικρές πόλεις, σιγά σιγά θα έρθει αυτή η αλλαγή. Και νομίζω ότι βάζοντας αυτή τη διαδικασία ως εβδομαδιαία ρουτίνα στο πρόγραμμά μας, ότι πετώντας τα σκουπίδια πηγαίνουμε και κάποια αντικείμενα προς ανακύκλωση, mm-hmm. σίγουρα νομίζω ότι όλοι νιώθουμε καλύτερα φεύγοντας από τον κάδο. Νιώθουμε ότι κάτι κάναμε σήμερα και εμείς για το περιβάλλον. Λοιπόν, και όχι μόνο, σκεφτείτε τη δημόσια υγεία, την εθνική οικονομία, όλα αυτά είναι αλυσιδωτά. Είπαμε, αρκεί να το κάνουν βέβαια και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά τουλάχιστον ας το κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας και οι άλλοι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Πολύ σωστά, κύριε Χαντιμίτσα, αλλά σίγουρα να προτρέψουμε φίλους γνωστούς, βλέποντας πολλές φορές αν κάνουν κάποιο σφάλμα ή κάποιο ατόπιμα, πολύ ευγενικά μπορούμε να τους ενημερώσουμε για το κομμάτι της ανακύκλωσης. Mm-hmm, ακριβώς. Κυρία Μπαρμπόκα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ, χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.